Τα νέα της πόλης σε εξέλιξη στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89.9, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης, τον κύριο Νίκο Εφρεμίδη. Κύριε Εφρεμίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Έτσι είχαμε μία πληροφόρηση για όλη αυτή την δράση που τις προηγούμενες ημέρες εξελίχθηκε στην ορεινή μας περιοχή, καθώς πήρατε μια πρωτοβουλία. Νομίζω αξιοποιήσατε και μια συγκυρία. Η Γενική Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Ελίζαμπεθ Λί, ήταν στην περιοχή μας και εσείς δραστηριοποιηθήκατε και από ό,τι αντιληφθήκαμε την ξεναγήσατε στην ορεινή μας Ξάνθη. Έτσι ακριβώς. Το είχα ζητήσει σε παλαιότερη συνάντηση που είχε κάνει η πρόξενος, η κυρία Ελίζαμπεθ Λί, εδώ στο, που είχε γίνει εδώ στο γραφείο μου, με την παρουσία της συνεργάτης της κυρίας Ξένης Κοσμίδου, και με την αφορμή της τελικής φάσης άσκησης Κένταυρος 2021 όπου παρευρισκόταν, υλοποιήθηκε το αίτημά μου. Και με τη σκέψη ότι η ορεινή περιοχή της Ξάνθης, η πρώην δηλαδή η Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, αλλά και ο Δήμος Μίκης αξίζουν εκτός την αγάπη μας, αλλά και την πραγματική στήριξή μας, γνωρίζοντας τις φυσικές ομορφιές, αλλά και με τη σκέψη ότι μέσα από συναντήσεις με τοπικούς φορείς, συλλόγους και επαγγελματίες, ίσως να δημιουργηθούν συνεργασίες που πραγματικά θα χτίσουν, μπορώ να πω, την ανάπτυξη που φυσικά μας αξίζει, που πραγματικά μας αξίζει. Θα πρέπει να γνωρίζετε μάλιστα ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην ορεινή περιοχή, κυρίως του Δήμου Μίκης, όσο αφορά τη βραχικερατική, την ανάδειξη της βραχικερατικής φυλής μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε λόγω COVID. Πριν 2 έτη είχε τελειώσει το πρόγραμμα Greek Summer που υλοποίησε ο πολιτικός σύλλογος του, πολιτιστικός σύλλογος του Δαφνώνα με συνεργασία του πολιτιστικού συλλόγου Σταυρούπολη. Ένα πρόγραμμα Greek Summer όπου φιλοξενήσαμε στην περιοχή της Σταυρούπολης, στους οικισμούς Σταυρούπολη, Δαφνώνα και Κομνηνά, 50 παιδιά περίπου από την Αμερική, παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, σε σπίτια των κατοίκων. Και είναι καλοί προσβευτές αυτοί στο εξωτερικό. Με κάποια παιδιά ακόμα και σήμερα τα παιδιά μας έχουν επαφές, έτσι, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου σήμερα το κάνουν πιο εύκολο αυτό από ποτέ. Και είναι αυτοί που αύριο θα επιστρέψουν εδώ στην περιοχή για να γευτούν τις ομορφιές της περιοχής μας. Αυτή είναι η σκέψη δική μας και όλων μας. Έτσι. Και όπως επίσης, εδώ πάλι η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει βάλει στο πρόγραμμα δράσης τρία επιμορφωτικά σεμινάρια, τρεις δράσεις με επιμορφωτικά σεμινάρια με κτηνοτρόφους, γεωργούς και μελισσοκόμους, όπου μέσα από αυτές τις δράσεις θα μπορούν να αναπτύξουν με καλύτερο τρόπο τα προϊόντα που έχουν. Γνωρίζοντας όλοι ότι η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή φημίζεται για την ποιότητα των προϊόντων και τους τρόπους όπου θα προωθηθούν. Βέβαια και εδώ σταμάτησε λόγω COVID. Ευελπιστούμε ότι φέτος θα υλοποιηθούν.
Έτσι, είναι μέσα στο σχέδιο δράσης. Ναι, είναι και οι δυσκολίες που συναντήσαμε με τον κορονοϊό και τις συναντάμε ακόμα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα ανοίγουν και ξεπερνιόνται σιγά σιγά όλες αυτές οι δυσκολίες. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης λοιπόν αθόρυβα έχει δουλέψει όλα αυτά τα προγράμματα. Σίγουρα, και πιστεύω ότι η κυρία Ελίζα Πεθλή, η πρόξενος, έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις και με την υπόσχεση ότι θα ξαναεπισκεφθεί σύντομα τον τόπο μας, θα μείνει στον τόπο μας, έτσι, δηλώνει η φυσιολάτρης, η ίδια ζήτησε να περιηγηθεί την περιήγηση ενός μονοπατιού από το Κομνικό ως... Ανεβήκατε το μονοπάτι από τα Κομνηνά στο Κομνικό, κύριε Φρεμίδη. Από το προς τα Κομνηνά. Αχα, ναι. Η διαδρομή είναι περίπου μία ώρα. Την κατηφόρα κάνατε. Κάνατε, κατηφορήσατε. Δεν ήθελε. Ναι. Γνώρισε μία νέα επιχείρηση οικοτεχνίας που θα πρέπει να... Το μέλι γεύσης. Ναι, ναι. Και αυτό το μονοπάτι, κύριε Φρεμίδη, είναι ιδιαίτερο στην περιοχή. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ναι. Ναι. Και μάλιστα φιλοξενήσαμε, για να σας πω την αλήθεια, και την κυρία Τουλουμίδου πριν από αρκετό διάστημα και μας μίλησε για το πόσο η περιφέρεια την βοήθησε ώστε να πάρει την άδεια της οικοτεχνίας. Είναι υποχρέωσή μας, έτσι, είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε και μακάρι να βρεθούν και άλλες επιχειρήσεις να προτάξουμε τέτοιες ενέργειες, τέτοιες κινήσεις, τέτοιες επιχειρήσεις. Πραγματικά είμαι σίγουρος ότι με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις θα πάμε πολύ καλύτερα από ότι με μεγάλα εργοστάσια που σίγουρα, οι βιοτεχνίες σίγουρα δεν μπορούμε να, οι ίδιοι λόγω και οικονομικών δυσκολιών, να αναπτύξουμε. Ναι, γιατί εκεί τώρα έχει δημιουργηθεί ένας χώρος και επισκέψιμος, φιλόξενος στο Μέλι Γεύσης στα Κομνηνά, που μπορεί επίσης να τραβήξει το ενδιαφέρον των επισκεπτών μας. Να δουν από κοντά, να γνωρίσουν τους ανθρώπους μας, να δουν από κοντά το πώς γίνεται η παραγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση του μελιού, πώς επίσης γίνεται η μεταποίηση, πώς με αγνά υλικά του τόπου μας έχουμε μιας πρώτης τάξεως και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Σίγουρα. Και φυσικά τα προϊόντα της οροσειράς της Ροδόπης, λόγω της καλύτερης βιοποικιλίας που του εδάφους, χαρακτηρίζουν από τη μοναδική τους γεύση. Κύριε Φρεμίδη, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επανεληφθεί αυτό το project. Η κυρία Λί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, γιατί της αρέσει η ηρεμία της φύσης. Αυτές οι φυσικές ομορφιές της περιοχής μας είναι ανεπανάληπτες και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και με τη δική σας δράση θα την φιλοξενήσουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην περιοχή. Ναι. Έχουμε συζητήσει να προτάξουμε προτάσεις στην κυρία Ελίζα Πεθλή, την πρόξενο, οι προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Και εγώ. Κύριε Φρεμίδη, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, στην όμορφη πόλη, στο